Όχι ένα χαλούμι τυρί. Όχι, βγαίνει το χαλούμι. Γράφει ναι, χαλούμι. Η γυναίκα μου, η φωτογραφία της, η Έμιλη, και πάνω η λέξη χαλούμι. Είσαι πολύ συναισθηματικός και τρυφερός. Δεν το δείχνει το χαλούμι. Όχι, το δείχνει το γεγονός ότι διάβασε μια συνέντευξή σου. Ναι. Ότι όταν έλειπε η οικογένειά σου, δηλαδή και η Έμιλη και ο γιος σας στην Κύπρο για γυρίσματα, αυτό πόσο κράτησε? Κάνα δίμηνο. Ότι είπες ότι εγώ έβλεπα εξαντλητικά τηλεόραση μέχρι το βράδυ για να εξαντληθώ όταν γυρίσω σπίτι, να μην μου λείψουν και μετά να κοιμηθώ κατευθείαν. Όχι, υπάρχει το εξής, ότι όταν έχεις μάθει με την γυναίκα σου να κοιμάσαι και μετά για κάποιο λόγο φεύγει και είσαι μόνος στο σπίτι, ας πούμε, εγώ δεν μπορούσα να πάω στο κρεβάτι. Ναι. Δηλαδή πήγαινε η ώρα μία, ξέρω εγώ. Νίσταζα και δεν νίσταζα. Δηλαδή αν ήμουνα με την Έμιλη θα κοιμόμουν. Αλλά μόνος μου δεν είχα λόγο να πάω. Έπρεπε να, δηλαδή πήγαινα καμιά φορά έτσι επί τούτου και δεν με παίρνω ύπνος. Έπρεπε να κάνω κάτι για να εξαντληθώ. Ή να βλέπω τηλεόραση ή να κάνω γυμναστική, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ρε παιδί μου, άλλοι όμως οι θέσεις θα εκμεταλλευόντουσαν και θα έλεγα τώρα λείπει η οικογένεια. Οπότε να το εκμεταλλευτώ, να βγω με φίλους, να κάνω, να φτιάξω. Δεν το κάνεις αυτό. Εντάξει, βγήκα κάνα δύο φορές, αλλά και πόσο. Δηλαδή δεν είμαι πια 20 χρονών να βγαίνω κάθε μέρα. Ναι. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να. Ξέρεις, επειδή είχα και δουλειά και πολύ κουραστική, να ξεκουραστώ χαλαρά. Βγήκα, έπια και τις μπύρες μου, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά πώς, κάθε... Έχεις τις αντροπαρέες σου, Χρήστο, ή η οικογένεια και το παιδί έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο ζωής σου?